Οι μέρες που είναι, υπάρχει η διαρκής προτροπή και καλώς λέω εγώ, γιατί το έχουμε ξεχάσει με αυτό το μπύρι-μπύρι του δαχτύλου. Παιδιά, αποτοξινωθείτε λιγάκι, διότι όπου κοιτάζω, οι άνθρωποι είναι με ένα δάχτυλο πάνω σε ένα καντράν. Δεν βλέπουν ούτε δεξιά ούτε αριστερά, πολύ σκουντουφλάνε. Και λέμε, ας πούμε, ότι τι ωραία πρόταση στα βιβλία. Ναι, αλλά κοιτάξτε εδώ, η εκπομπή έχει μια άποψη. Βιβλία, όχι βιβλία, βιβλία, όλα, όλα είναι χρήσιμα και τα χαλαρωτικά, διαβάστε. Και έχουμε μία πρόταση που δένει με τα όσα βιώνουμε. Διαβάστε και εμάς, δεν το κρύβουμε άλλωστε, αγαπημένος μας σκητσογράφος και όχι μόνο, είναι ο Στάθης, Στάθης ο Σταυρόπουλος. Κυκλοφόρησε από τις MOVE εκδόσεις το νέο του Λεύκωμα, «Τα Δέσποτα», σκίτσα για έναν αδικοχαμένο καιρό. Πόρε τίτλος. Εξώφυλλο μία μπάλα, έτοιμη να πέσει στο κεφάλι του Μίτσου. Και φωνάζει ο άλλος σύντροφός του, «Κεφαλιά Μίτσο, κεφαλιά». Πού να ρίξει την κεφαλιά? Στη διαπλοκή και την κρίση, την προπαγάνδα και τον υπόκοσμο, πάνω στα φύλλα της μπάλας τα έχει γράψει ο Στάθης. Στην παράγκα και την κλιματική αλλαγή, την παρακμή και την καταστολή, τη διαφθορά και το COVID. Πού ο καημένος ο Μίτσος? Αυτό δεν είναι μπάλα, έτσι, είναι ογκόπετρα. Καλημέρα Στάθη. Καλημέρα, καλημέρα και στην ωραία Κρήτη. Σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια για το βιβλίο. Η μπάλα είναι σαν το βράχο του Σύσυφου, τεράστια. Όντως, τι να κάνει ο καημένος ο Μίτσος, πώς να την αντιμετωπίσει με κεφαλιά? Έλα μου ντε, αλλά δύο λεπτά Στάθη μου, ναι. Γιατί τα δέσποτα σκίτσα για έναν, τα δέσποτα να πεις το καταλαβαίνεις κάπως, αλλά σκίτσα για έναν αδικοχαμένο καιρό? Ναι Γιώργο, γιατί η ζωή του ανθρώπου είναι πεπερασμένη. Όταν του τρώει μια δεκαετία η κρίση με τα μνημόνια, όταν του τρώει μια δεκαετία η κρίση με τον COVID, τι μένει? Δηλαδή, αν το δει κανείς, σου λέει εντάξει, ζω 70-80 χρόνια. Ναι, αλλά ποια είναι τα παραγωγικά σου χρόνια? Ποια είναι τα χρόνια που θα κάνεις οικογένεια, θα κάνεις παιδιά, αν θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο? Με ποιες δυνατότητες? Υπ' αυτήν την έννοια, οι άνθρωποι χάνουν τον χρόνο της ίδιας τους της ζωής. Όταν λέμε ότι η κρίση κρατάει 11 χρόνια από την εποχή που μπήκαμε στο μνημόνιο, βάλε και 2-3 πιο πριν. Όταν άρχισε να καταραίει η ψευδής ευμάρεια, βάλε και 3-4 που μας περιμένουν, βάλε και πιθανόν περισσότερα, διότι η εποχή των επιδημιών δεν είναι σίγουρο ότι τελειώνει, κάθε φορά παίρνει παράταση. Τότε τι μένει από τη ζωή των ανθρώπων? Γι' αυτό λέω για αδικοχαμένο καιρό, και το λέω αυτό γιατί είναι πραγματικά αδικία για τους πολλούς η αναλγησία των ελάχιστων. Ο τρόπος που ζουν οι άνθρωποι δεν είναι τυχαίος, είναι μια καταδίκη από το 1% που κατέχει το παγκόσμιο πλούτο και τις μαριονέτες που σε κάθε χώρα διαθέτει αυτό το 1%, τους γηγενείς πολύ πλούσιους δηλαδή και το πολιτικό υπηρετικό προσωπικό. Αυτοί οι άνθρωποι λαιλατούν ότι πιο πολύτιμο έχουμε εμείς οι υπόλοιποι, τη ζωή μας. Συνεπώς και το τίτλος «Τα Δέσποτα» έχει να κάνει με αυτή την παραζάλη. Δηλαδή είναι πια αρκετός καιρός που μετά από αλλεπάλληλες απογοητεύσεις και διαψεύσεις οι άνθρωποι είναι σαν χαμένοι. Γυρίζουν από εδώ από εκεί όπως τα δέσποτα στους δρόμους. Και βλέπουν τη ζωή τους να φεύγει. Αυτό που λέει ο υπότιτλος. Αυτό προσπάθησα να αποδώσω. Κατά τα άλλα το βιβλίο περιέχει εμάς τους ίδιους, δηλαδή όπως και σε άλλα προηγούμενα λευκώματα, αυτό που καταγράφεται με τα χάρτινα ανθρωπάκια, ναι, είναι τα παθήματα και οι ελπίδες και τα όνειρα ημών των ιδίων πραγματικών ανθρώπων, οι οποίοι πάμε από τη μια κατραπακιά στην άλλη, τους οποίους αντιμετωπίζουν πλέον σαν δουλοπάρικους και κολίγους οι εξουσίες. Αλλάζει ο πλανήτης, μπαίνει, το έχουμε ξαναπεί, σε μια κατάσταση φεουδαρχίας. Οι άνθρωποι ανήκουν στις εταιρείες, είτε το θέλουν είτε όχι. Εμπέζονται από τα πολιτικά συστήματα, καλούνται να διαλέξουν ανάμεσα στον Κράσο και τον Κέσσαρα. Επιβεβαιώνουν δηλαδή και μόνο εκεί έχει εκπέσει η αστική δημοκρατία.
να επιβεβαιώνουν και να νομιμοποιούν οι πολίτες την νομή της εξουσίας στην κορυφή αυτής της δημοκρατίας που έχει γίνει τυραννία. Μου λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Λευτέρης, καλοτάξιδο το βιβλίο του Στάθη, ποιες εκδόσεις, MOV εκδόσεις παιδιά, έχει ήδη κυκλοφορήσει. Θέλω να του πω, λέει, μιας και αναφέρθηκε στα δέσποτα. Που είμαστε όλοι εμείς. Καλά το λέει. Αυτή είναι η μεγαλύτερη λέει, συντριβή που έχουμε υποστεί και τόσο καλά. Εάν κάποτε τα δέσποτα άλλων περιόδων θέλαν να τα μαντρώσουν σε ένα κοινοκομείο, μήπως σήμερα θέλουν να τα φωλιάσουν. Κοίταξε να δεις, παίζουν και τα δύο, διότι και η αντιμετώπιση της πανδημίας έχει αυτή την παράμετρο που λέει ο φίλος ακροατής, με την έννοια ότι ματαιοπονεί η Δύση όταν είναι ανεμβολίαστος όλος ο πλανήτης. Και όταν είναι ανεμβολίαστος με ευθύνη της Δύσης, διότι όταν βγήκε το εμβόλιο δεν ήρθε η πατέντα ώστε να μπορέσουν να γίνουν γενώσιμα εμβόλια από την Ινδία μέχρι την Νιγηρία. Συνεπώς όλο το παιχνίδι που παίζεται είναι κάπως ή ίσως τελείως τιμένο. Θέλω μόνο να πω κάτι που θα ακουστεί συνωμοσιολογικό, αλλά δεν είναι. Το εργαστήριο από όπου λέγεται ότι ξέφυγε ο ιός στην Κίνα ανήκει σε μια τεράστια κινέζικη εταιρεία, η οποία έχει όμως ταυτοχρόνως το 48% των μετοχών της Pfizer που έβγαλε το εμβόλιο. Επίσης η Pfizer ετοιμάζεται να προχωρήσει σε εμβόλια για την όμικρον και φάρμακο για τον ιό και απελευθερώνει την πατέντα που αφορούσε τις προηγούμενες εκδοχές του ιού. Όλα αυτά τα πράγματα μέσα στην παραζάλη που ζούμε περνούν απαρατήρητα και η συζήτηση επικεντρώνεται σε τρέλες όπως αυτές που προωθούν οι αντιεμβολιαστές ή σε εξουσιαστικά μανιπουλαρίσματα όπως αυτά που προωθούν οι κυβερνήσεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση και προχωράνε κάθε μέρα και ένα βήμα στον αυταρχισμό. Η Γαλλία είναι 3-4 χρόνια σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Η Ιταλία μπήκε πριν από ένα μήνα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν λέω για τα lockdown τα οποία είναι παροδικά, λέω για καταστάσεις οι οποίες αλλάζουν τη δομή των εργασιακών σχέσεων, των αμοιβών, των προσδιοριών, τα πάντα. Δεν μου λες, συνήθως τα δικά σου λευκόματα, τα οποία φροντίζεις με έναν τρόπο να είναι πάντα μεχμές, όμως το χιούμορ είναι γλυκό πικρό. Εδώ είναι γλυκό πικρό ή είναι πικρό? Είναι προς το πικρό αλλά και με ελπίδα. Το κουβέντιαζα και με τον εκδότη όταν με βοηθούσε να στήσουμε το λεύκομα. Γιατί πάντα παίρνω γνώμες πολλών όταν κάνω την ανθολόγηση. Δεν βασίζομαι μόνο στη δική μου κρίση, αλλά και στις γνώμες πολλών φίλων οι οποίοι το κοιτάζουν. Οι εκδόσεις αυτές είναι νέες εκδόσεις, έχουν μια δυναμική και μια φρεσκάδα. Οπότε εμπιστεύτηκα ακόμα περισσότερο και τη δική τους ματιά. Στα σκητσάκια μέσα βέβαια το πρώτο απ' όλα που φαίνεται είναι τι παθαίνουμε. Το δεύτερο που φαίνεται είναι πώς αντιδρούμε. Το τρίτο πώς θα έπρεπε να αντιδράσουμε. Το τέταρτο αν υπάρχουν ελπίδες. Όλα αυτά είναι διάχυτα μέσα στην ιστορία, η οποία μπορεί να είναι πολλά σκίτσα ξεχωριστά, αλλά στην πραγματικότητα δημιουργεί ένα χρονικό. Δηλαδή έχει μια αλληλουχία η ανάγνωση. Αφορά λοιπόν τα δύο τελευταία έτη, σκίτσα που έγιναν στο Ποντίκι, στο δρόμο της Αστεράς και στο ICT, ένα καινούριο ηλεκτρονικό αλλά και χάρτινο περιοδικό για την τεχνική νοημοσύνη, που για μένα είναι και ένας πειρασμός και έτσι για τη δική μου περιέργεια και προσπαθώ να αποδώσω την αντίδραση του απλού ανθρώπου σε τέτοια θεμελιώδη πλέον ερωτήματα που τίθενται, ποιος θα ελέγχει την τεχνητή νοημοσύνη, πού μπορεί να οδηγήσει τον άνθρωπο, αλλάζει ο πλανήτης, τι θα γίνει με τις θέσεις εργασίας. Όλα αυτά με έναν εύθυμο βέβαια τρόπο και με μια έτσι ανθρωπιστική διάθεση την οποία δεν θα χάσω ποτέ γιατί είμαι ιστορικά αισιόδοξος, καταγράφονται στο βιβλίο. Καταγράφεται αυτό που είπαμε και στην αρχή, η κάθε ημέρα η δική μας μέσα σε αυτό το κυκαιώνα. Λοιπόν, αφού πούμε καλοτάξιδο, εδώ έχω καταρχάς από το Σύφη, το Μανούσο, τη Μαρία και την Κατερίνα. Οφείλει, λέει ο Στάθης,
να φτιάξει ένα λεύκομα για το τελευταίο εναπομείναν γαλατικό χωριό, την Κρήτη. Καλά παιδιά, εντάξει, ελήφθη το αίτημα. Ωραία, μια και το έφερε κουβέντα, να ρωτήσω κι εγώ ως δημοσιογράφος ένα δημοσιογράφο να μου απαντήσει, όχι ως πολιτικός αλλά ως δημοσιογράφος, πώς πάνε τα πράγματα στην Κρήτη μετά την εκλογή Ανδρουλάκη, αλλάζουν οι σχετισμοί εις βάρος του ΣΥΡΙΖΑ ή όχι, ή υπάρχει αναμονή για να δει κανείς τι ψάρια πιάνει ο Ανδρουλάκης? Απαντώ, Στάθη μου, ότι στην Κρήτη διαχρονικά το ΠΑΣΟΚ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. ΠΑΣΟΚ είναι όλοι. Και δεν το έχουν καταλάβει. Ναι, ναι, ναι. Άσε κάλυψα. Η δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ βασιζόταν σε αυτή την ευρέα παρουσία του ΠΑΣΟΚ που έκανε αυτή την επιλογή των ανθρώπων του ΠΑΣΟΚ. Στάθη μου, θέλω να σε ρωτήσω. Όλα καλά, ρε παιδί μου, αλλά την μπάλα δεν τη διάλεξε τυχαία. Πάνω στα φύλλα τα άσπρα. Ναι. Ασπρόμαυρη βέβαια, έχεις βάλει τους τίτλους, αλλά την μπάλα δεν τη διάλεξες τυχαία. Τώρα αν άλλαζες και λίγο την ομάδα καλό θα ήταν, αλλά εσύ είσαι κολλημένος εκεί, αλλά τέλος πάντων. λοιπόν. Αν εννοείς την ΑΕΚ, ναι, ναι, ναι. Αλλά για την θέλω μπάλα, να όμως διευκρινίσω, ναι, με τη φανέλα της ΑΕΚ, όχι με όσα συμβαίνουν γύρω από την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Σωστός. Αυτό το πράγμα δεν έχει καμιά σχέση με τον αθλητισμό και με... Για την μπάλα, γιατί διάλεξες μπάλα? Γιατί είναι η γιορτή των ανθρώπων η μπάλα. Όταν προσπαθούσα να καταλάβω νεότερος γιατί γίνεται αυτό το πράγμα με την μπάλα και έδινα τις πρώτες εξηγήσεις ότι είναι μια μάχη και εκτονώνονται οι άνθρωποι, ότι η κερκίδα είναι αρένα, όλα αυτά. Ήταν το πρώτο βήμα για να μπω μέσα σε ένα μυστήριο. Το μυστήριο αυτό είναι η γιορτή του Σαββάτου ή της Κυριακής. Ότι ο άνθρωπος δηλαδή ούκε πάρτο ζήσετε μπόνον, και το βάσανο της εβδομάδας μπορούσε να το βγάζει αλλαγμένο σε μια γιορτή της Κυριακής ή του Σαββάτου με ένα ποδόσφαιρο, έναν αγώνα και όλα όσα τον περιέβαλαν τον αγώνα αυτό. Την κουβέντα μετά, το καυγά για το τι έγινε, όλα αυτά τα πράγματα... δεν μπορούν να υποκατασταθούν από τίποτα άλλο. Πες ότι βγάζουμε την μπάλα από τη ζωή μας, έτσι. Τι θα γίνει στην τρύπα που θα αφήσει η μπάλα? Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι. Άρα είναι μια πανηγυρική εκτόνωση, αλλά και πολλές φορές η μπάλα οδηγεί σε βαθιές σκέψεις. Δεν είναι μόνο δηλαδή, έχουμε δει διανοούμενους από το Γκαμί μέχρι το Γκράμσι, από να μην λέω τώρα ονόματα, και μάλιστα αριστερούς, οι οποίοι αναλύοντας την μπάλα καταλήγουν σε αυτό το συμπέρασμα, ότι η μπάλα είναι και σκέψη, δεν είναι μόνο απόλαυση, δεν είναι μόνο χαρά, είναι και ένας διαρκής προβληματισμός. Για πάρε τώρα μερικούς φιλάθλους που ασχολούνται όλη την ημέρα με την μπάλα. Αν αυτό το πράγμα το πέρναγαν την ενασχόληση στην πολιτική, δεν θα αισθάνονταν και πολύ καλά τα πολιτικά συστήματα. Λοιπόν, θα κλείσω με ένα εξόχως επίκαιρο σχόλιο που στέλνει η φίλη Αντωνία. Από την ώρα λέει, που ξεκινήσατε την ομιλία με τον κύριο Σταυρόπουλο, βρέθηκα δίπλα σε βιβλιοπωλείο. Εδώ, Ηρακλειώτισσα είναι η Αντωνία. Ναι. Πήρα αμέσως, λέει, το λεύκομα. Έχει έρθει. Μάλιστα. Α, ωραία. Χαίρομαι. Ευχαριστώ πολύ. Θέλω όμως, λέει, να του πω το εξής. Ναι. Είναι κεφαλιά Μίτσο, όπως βλέπω απ' έξω, κεφαλιά, ή μήπως τελικά ο Μίτσος πρέπει να βάλει το κεφάλι μέσα σε αυτή την εποχή? Όχι, το αντίθετο. Όχι μόνο πρέπει να βάλει το κεφάλι μέσα, αλλά να βάλει και τα χέρια του να δουλέψουν, και το κεφάλι του και όλο του το είναι και όλο του το σώμα. Και να επικοινωνήσει με άλλους ανθρώπους. Δηλαδή αυτή η εκκλησία του Δήμου που υπάρχει πάντα, είτε σε ένα καφενείο, είτε στο χώρο δουλειάς, είτε στη γειτονιά, πρέπει να λειτουργήσει. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μας πάρουν στα σοβαρά, παρόλες τις απογοητεύσεις που έχουμε υποστεί, από το να ξανανιώσουν ότι δεν είμαστε φερόμενοι και αγόμενοι. Και δεν μιλάω τυχαία σε πρώτο πληθυντικό, γιατί εννοώ όλους τους ανθρώπους που υφίστανται τα αποτελέσματα αυτής της διαχείρισης της εξουσίας, είτε είναι δεξί, είτε είναι αριστερή, είτε είναι οτιδήποτε. Νομίζω ότι κατά βάση όλοι ξέρουν την αλήθεια, απλώς ο καθένας τη διαχειρίζεται με λίγο διαφορετικό τρόπο. Λοιπόν, Στάθη μου, σου ευχόμαστε πρώτον και αυτό καλό ταξίδι, καλές γιορτές, με χαμόγελο, το έχουμε ανάγκη όλοι. Είδες το ραδιόφωνο, το ξέρεις, είναι μεγάλη αγαπημένη, μεγάλο αγαπημένο. Είδες διαδραστικότητα, ακούγοντας ο άλλος μπήκε στο βιβλιοπωλείο μέσα και λέει φερτό. Και εμένα το ραδιόφωνο είναι μεγάλη μου αγάπη σε όλη μου τη διαδρομή. Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους κριτικούς και όλους τους Έλληνες και όλους τους ανθρώπους στον πλανήτη καλές γιορτές,
να είναι καλά Χριστούγεννα για τους χριστιανούς και για όλους τους υπόλοιπους που απολαμβάνουν την άβρα των Χριστουγέννων, να είναι η επόμενη χρονιά πολύ καλύτερη και να κάνουμε κάτι εμείς για να γίνει καλύτερη, γιατί αλλιώς δεν θα γίνει. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ και εγώ. Στάθη Σταυρόπουλος, MOV εκδόσεις λοιπόν, το νέο λεύκομα, τα δέσποτα, σκίτσα για έναν αδικοχαμένο καιρό.